τους πολιτικούς πρωταγωνιστές στα δύο κόμματα. Να μιλήσουμε πρώτα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λιβαδάρη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εδώ στους τηλεθεατές μας. Να σας ρωτήσω καταρχάς πώς είδατε τη χθεσινή βραδινή ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Είχε συγκεκριμένα μηνύματα και για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ναι, νομίζω ότι έκανε μια τοποθέτηση εφόλης ύλης ο κύριος Σαμαράς και νομίζω ότι όσοι βεβαίως τον και γνωρίζουν, αλλά βεβαίως και ακούνε όλα τα τελευταία διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια, ο κύριος Σαμαράς έχει πολύ αποκρισταλωμένες απόψεις τόσο για τα εθνικά ζητήματα βεβαίως, όσο και για τα εσωτερικά. Και αυτά τα οποία είπε και χθες δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχει πει. Νομίζω ως ένας πολιτικός που έχει σημαδεύσει τα μεταπολιτευτικά χρόνια της χώρας, νομίζω ότι έχει πολύ συγκεκριμένες και πολύ ξεκάθαρες θέσεις για τα ζητήματα που ανέφερα, για τα εθνικά, για το Σκοπιανό, για την Τουρκία, για τους συντρογονάνθρακες, τα ενεργειακά συνολικά θα έλεγα. Είναι αυτά τα οποία έχει εντοπίσει και έχει εξειδικεύσει στις τοποθετήσεις του όλο το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως πέρα από τα εθνικά όπως και εσείς είπατε κύριε Λιβαδάρη έχει κάνει και τοποθετήσεις για τις εσωτερικές προκλήσεις που έχουμε ως χώρα και εγώ θα έλεγα ότι το ζήτημα της μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης, τα ζητήματα του δημογραφικού που και εγώ το θεωρώ ως ένα από το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή, οι τεράστιες ενεργειακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και τώρα έχουν μπει πια στο προσκήνιο. Νομίζω αυτά είναι τα θέματα τα οποία ανέδειξε με πολύ έτσι συγκεκριμένο και έντονο τρόπο ο κ. Σαμαράς. Τώρα, αναφέρθηκε βεβαίως και για το ζήτημα των, όπως είπατε και εσείς, και για το ζήτημα των υποκλοπών, ένα ζήτημα της επικαιρότητας. Και εκεί βεβαίως ξεκαθάρισε και ο ίδιος, όπως νομίζω όλοι, ότι είναι αδιανόητο όντως αυτή η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε παρακολουθήσεις που και ο ίδιος βεβαίως δεν το πιστεύει και το θεωρεί αδιανόητο. Καραγκούνη, αν μου επιτρέπετε, είπε θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε αυτές τις παρακολουθήσεις. Ναι, νομίζω ότι ακριβώς το ίδιο έχει πει, έχουν πει και το λέει και επίσημα και το λένε και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος έχει κάνει και ανάλογη τοποθέτηση. Νομίζω ότι την πιο ξεκάθαρη άποψη και απάντηση, μάλλον την πιο ξεκάθαρη απάντηση και αυτό το οποίο το ανέφερε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είναι ότι η υπόθεση αυτή των υποκλοπών, την οποία προφανώς θέλετε να συζητήσουμε, ούτως ή άλλως στην ουσία της, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, όπου βεβαίως ελέγχει και θα ελέγξει εντελεχώς την υπόθεση και θα δώσει και ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ενώπιον μιας εισαγγελικής αρχής, κανείς εκεί πρέπει να εισφερθούν τα στοιχεία, όποια στοιχεία και αν υπάρχουν, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν... Απευθύνθηκε και στην κυβέρνηση, γιατί είπε πολύ καθαρό ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το απόρριτο, το οποίο ακούγεται κάτι σαν εναβολικό άλοθη. Ουσιαστικά κάλεσε και την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Θεωρείτε ότι οφείλει η κυβέρνηση αυτές τις απαντήσεις και θα δοθούν σήμερα στην Ακούστε Βουλή. Λίγο κύριε Λιβαδάρη. Ακούστε κύριε Λιβαδάρη. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και αυτό είναι πράγμα κάτι το οποίο το ξεχνάμε όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ανοιχτές δικογραφίες και υπάρχουν 2 εισαγγελείς οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά και εκεί αυτό ήθελα να πω ότι κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί είτε απόρριτο είτε επαγγελματικό απόρριτο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν υπάρχουν στοιχεία, γιατί μέχρι τώρα, κύριε Βαδάρη, δεν έχουμε δει κανένα στοιχείο. Και όσες φορές, δεν ξέρω τι έχει γίνει, από ό,τι πληροφορούμε, έχουν κληθεί οι πρωταγωνιστές να καταθέσουν στοιχεία. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σφερθεί μέχρι τώρα τίποτα. Ακούμε τα ίδια τα οποία ακούγαμε με επί Νοβάρτης. Μισό λεπτό. Γνωρίζετε εσείς αν οι πρωταγωνιστές που έχουν πάει στη δικαιοσύνη έχουν καταθέσει ή δεν έχουν καταθέσει στοιχεία? Εγώ αυτό που γνωρίζω και το ξέρετε κι εσείς από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουν κληθεί πρωταγωνιστές. Το τι έχουν όμως καταθέσει, δεν έχουν καταθέσει μέχρι τώρα τουλάχιστον στην επιφάνεια, δεν έχουν έρθει στοιχεία, ούτε έχουν δημοσιευτεί. Πέρα από το να δημοσιεύονται λίστες, αποδεικτικά επί των ονομάτων αυτών που παρατίθεται, δεν έχει κατατεθεί. Αυτό λέω. Πάντως και ρεπορτάζ με τεκμηριωμένα στοιχεία για το πότε ήρθε το παράνομο λογισμικό, για το τι λειτουργούσε σε χώρο ο οποίος ανήκε στην ΕΕΠ, με ημερομηνίες, με κόστη, με ονόματα, με διευθύνσεις, τα οποία δεν έχουν διαψευστεί. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε
και ρεπορτάζ, ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία δεν έχει διαψευστεί. Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Ούτως ή άλλως, αυτά που είπα και πριν θα αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη. Αλλά το ζήτημα είναι, είδα, διάβασα και εγώ τα ρεπορτάζ, κατά πόσο μπορεί να συνδέεται μία άλλη αγορά με μία σύμβαση που μπορεί να έχει γίνει ή δεν έχει γίνει με συγκεκριμένη εταιρεία παρακολουθήσεων. Γιατί εγώ αυτή τη σύνδεση δεν τη βλέπω. Τελευταίο το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντάκτων, φαντάζομαι. Ναι. Όποιο και αν είναι, όποιο και αν είναι αυτό. Άμα δεν υπάρχει σύνδεση, τότε γιατί συζητάμε, πάλι εικασίες θα κάνουμε. Ωραία, γι' αυτό το λέω. Ναι, επειδή και εμείς εδώ και εσείς προφανώς δεν θα υποκαταστήσουμε τους ανακριτές και τους δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει αυτό μια πολύ. Ναι, να πω κάτι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό το ξεχνάμε πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν γίνει πόσες επιτροπές θεσμού και διαφάνειας. Πάμε για την Πέμπτη. Έχουν γίνει εξεταστικές επιτροπές, εξεταστική επιτροπή, συζητήσεις επί συζητήσεων. Ο ρόλος ο κοινοβουλευτικός, ο ρόλος δηλαδή του ελέγχου, του πολιτικού ελέγχου αυτής της υπόθεσης, δεν έχει απλώς ολοκληρωθεί, έχει εξαντληθεί. Στην εξεταστική και στις επιτροπές ερχόντουσαν οι φερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και ή δεν εμφανιζόντουσαν καθόλου, καλούντο, ή ερχόντουσαν και λέγανε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Δηλαδή πώς έχει εξαντληθεί το έργο. Πάντως ο κύριος Δημητριάδης που ήρθε στην τελευταία Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν υπήρχε ερώτηση. Δεν θυμότανε, κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη, αλλά δεν θυμότανε απάντηση. Αν έχει πάει στην Κύπρο, αν έχει συναντηθεί με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Αυτό απάντησε, κύριε Καραγκούνη. Όχι, δεν είναι. Όχι. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπε από όσο θυμόταν, μου λέτε, για το ταξίδι στην Κύπρο, κατά 90% δεν το έχω κάνει. Έτσι. Αλλά άφησε κάτι ως ανοιχτό. Αν έχει γίνει, θα γίνει για επαγγελματικό λόγο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάνετε εσείς ένα ταξίδι στην Κύπρο και πριν από ένα τρίμηνο, τετράμηνο και να μην το θυμάστε. Σας λέει ένας άνθρωπος. Όχι, αυτό δεν ήταν πριν από τρίμηνο, τετράμηνο. Πριν από δύο χρόνια. Η ερώτηση ήταν για. Έτσι, μπράβο. Η ερώτηση είναι. Θυμόμαστε αν βγούμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι δηλαδή. Εντάξει. Να πω το εξής. Υπήρξε ένας καταιγισμός ερωτήσεων. Εγώ δεν θυμάμαι ερώτηση, πάρα πολλές ερωτήσεις, στην οποία να μην έχει απαντήσει. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και μάλιστα επί της ουσίας. Το ερώτημα όμως, για να φτάσουμε όμως και στην ουσία, δεν είναι, το λέω και πάλι, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες έχουν εξαντληθεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τους ανακριτές, ούτε τους εισαγγελείς. Αυτή η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και είπε ο κύριος Δημητριάδης, έκανα μία αγωγή εναντίον των συναδέλφων, των συναδέλφων σας, οι οποίοι κατήγγειλαν κάποια πράγματα για τον κύριο Δημητριάδη. Και τους κάλεσε να έρθουν να καταθέσουν στοιχεία. Και υπήρχε συγκεκριμένη δικάσιμος. Και λέει όλοι, μα όλοι, ζητήσαν αναβολή. Και τι ζητήσαν αναβολή. Αφού υπάρχουν στοιχεία, γιατί δεν πάνε να τα εισφέρουν στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν λέμε όλοι μας. Δεν συμφωνούμε όλοι μας. Πάμε να τα πούμε στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν. Και όλα τα στοιχεία πρέπει να πάνε από όλες τις πλευρές στη δικαιοσύνη. Αλλά να δούμε λίγο και το πολιτικό θέμα, γιατί υπάρχει. Και αυτό που επισήμανε ο κύριος Σαμαράς, θα επανέλθω εγώ, το απόρριτο. Και χτες πήγε ο κύριος Τσίπρας στην ΑΔΑΕ. Και ζήτησε, επικαλούμενο στο θεσμικό του ρόλο ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να έχει τα στοιχεία που υπάρχουν, που έχουν προκύψει από τις παρακολουθήσεις αυτές, είτε πολιτικών προσώπων, είτε δημοσιογράφων, είτε εάν ισχύει, όπως γράφτηκε το Σαββατοκύριακο, και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Είναι λογικό ή όχι το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί. Θα πιστεύετε ότι πρέπει ή δεν πρέπει να του δοθούν τα στοιχεία αυτά. Ακούστε, μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε έτοιμο, όχι ο πρώην Πρωθυπουργός ή αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποιοσδήποτε πολίτης και να πάρει απάντηση αν ΑΔΕ. Εγώ να θυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι έχει γίνει έλεγχος της ΑΔΕ για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων και ειδικά κατά πόσο η ΑΕΠ είχε ή δεν είχε το Predator, το παράνομο αυτό λογισμικό, και γνωρίζετε το αποτέλεσμα του αρμόδια θεσμικά, αρμοδίου οργάνου θεσμικά να ελέγχει τη λειτουργία της ΑΕΠ και το αν υπάρχουν παράνομα λογισμικά ή δεν υπάρχουν, που είναι η ΑΔΑΕ. Και ξέρετε το πόρισμα το οποίο έχει βγάλει. Το πόρισμα που έχει βγάλει η ΑΔΑΕ είναι ότι δεν έχει γίνει χρήση παράνομου λογισμικού, είτε αγορά, είτε ενοικίαση, είτε οτιδήποτε από την ΑΕΠ. Το γνωρίζετε. Ότι δεν είχε πρόσβαση σε στοιχεία της έρευνας, τα οποία ήταν κομβικά για να καταλήξει σε ένα σαφές πόρισμα. Αναφέρομαι στο εξής. Έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος στην ΑΕΠ. Κύριε Καραγκούνη, ξέρετε κάτι. Ότι αυτή η διαρκής επίκληση του απορρίτου, ακόμα και σε θεσμικούς πολιτικούς παράγοντες, ακόμα και στη Βουλή, ακόμα και ενώπιόν σας, είστε μέλος της Επιτροπής Θεσμών, εκλεγμένος βουλευτής, είναι πραγματικά αφήνει σκιές για το κατά πόσο υπάρχει βούληση να διαλευκανθεί η όλη υπόθεση. Κύριε Λιβαδάρη, δυστυχώς θα χρειαστεί να το επαναλάβω ακόμα μια φορά.
Το αν επικαλείσαι απόρριτο, γιατί έτσι θεωρείς ότι σε δεσμεύει ο νόμος, αν είσαι υπάλληλος της ΕΕΠ και έχεις μια συγκεκριμένη δέσμευση από τον νόμο, το προβλέπει ο νόμος της ΕΕΠ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αξιολογείς εσύ ο ίδιος ως μάρτυρος όταν πας να καταθέσεις κάτι. Λέω τώρα όμως ότι αυτή η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, είναι στον εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν που θα κληθούν οι πρωταγωνιστές και έχουν ήδη κληθεί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Λιβαντάρη, εκεί δεν υπάρχει η επίκληση οποιοδήποτε επαγγελματικού τουλάχιστον απορρίτου. Αν υπάρχουν λοιπόν στοιχεία συγκεκριμένα και ξεκάθαρα, να κατατεθούν εκεί, να αξιολογηθούν από την δικαιοσύνη και να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, όπως είπε και χθες ο κύριος Σαμαράς. Ξεκάθαρες απαντήσεις στα ζητήματα αυτά, όπως λέμε και όλοι. Μα εμείς οι ίδιοι λέμε, ελάτε καταθέστε τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει καταγγελθεί τίποτα, αλλά ζητούνται και αναβολές. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε και θα παρακολουθήσουμε όλοι βεβαίως με ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μικρή διακοπή εδώ και συνεχίζουμε.